Το ελληνικό κράτος, το έχω πει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς, ξοδεύει 100 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και εισπράττει αυτή τη στιγμή 55. Του λείπουν 45. Χρειάζεται κάθε χρόνο 45 δις δανεικά. Κάθε χρόνο 45 δις. Περίπου όσο είσαι. Μήπως λέτε λίγα. 75, μήπως λέτε λίγα. Στο 75 έχω πέσει. Μα 75 δαπάνες. 45 δις. Οι δαπάνες είναι, 40, οι δαπάνες είναι 100 δις. Τέρατα. Μα με συγχωρείτε. Ξέρετε από προϋπολογισμό. Ξέρετε από την οικονομία. Σας ακούω. 45 δις έχει έλλειμμα. Το 45 δις δανειακές. Γι' αυτό καταντήσατε τη χώρα έτσι. Γιατί βγάζετε τέτοια τερατώδη νούμερα. Όχι, όχι. Και αυτά τα ακούνε έξω και καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ένα λεπτό. Να το ξαναπώ. Να το πείτε 100 φορές, αλλά μην λέτε σημεία και τέρατα. Είπα εγώ ότι έχουμε έλλειμμα 45 δις. Πώς λέτε, το 100 δις. Όχι. Α, για προσέξτε. Μας λείπουν 45 δις. Μας λείπουν. Άμα μας λείπουν τα δανειζόμαστε. Μας λείπουν 45 δις. Άρα τα δανειζόμαστε. Τι τα κάνουμε. Δανειζόμαστε. 45 δις. Έλλειμμα είναι αυτό, κύριε. Έλλειμμα είναι τόσο δανειζόμαστε. Όταν δανείζεσαι για να καλύψεις τις δαπάνες, ό,τι κάνεις. Έλλειμμα δεν είναι αυτό. Είναι δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτό μετά όμως δημοσιονομικό. Το κράτος δεν είπατε, με συγχωρείτε. Το κράτος δεν είπατε. Τη γενική κυβέρνηση έλλειμμα είναι αυτό. Τη γενική κυβέρνηση. Κύριε Λαφαζάνη, γιατί δεν πάμε στην ουσία να απαντήσει ο κύριος Αλευράς. Ξέρετε πολύ καλά. Αν υπάρχει άλλο τρόπο ότι η εξόφληση των χρεολυσίων δεν συνυπολογίζεται στο έλλειμμα. Το ξέρετε αυτό. Με συγχωρείτε. Μα με συγχωρείτε τώρα, τι να κάνω μάθημα. Με συγχωρείτε. Δεν θέλω, δεν το θέλω, αυτό. Το ξέρετε πολύ καλά. Αυτό, λοιπόν, το μην μπερδεύουμε δυτικά, το έλλειμμα. Δεν είναι ουσιαστικά. Μην μπερδεύουμε το έλλειμμα. Λοιπόν, 45 δις. 45 λοιπόν δις βάζετε, είναι οι δανειακές ανάγκες. Αν βάζετε και τα χρεολύσια μέσα, βεβαίως κάνετε κακώς. Κάνετε μα με συγχωρείτε, τι θα τα κάνω τα χρεολύσια. Κάνετε κάκιστα γιατί τα χρεολύσια αν είναι δαπάνες οι οποίες ανανεώνουν παλαιά χρέη. Επομένως δεν προσθέτουν. Στο έλλειμμα, στα σύμφωνοι, δανεικά. Δανεικά. Δεν... Επομένως, βγάλτε τα αυτά. Όχι, να όχι, όρους, όχι, όχι, όχι. Κύριε Λαφαζάνη, μισό λεπτό. Να μιλάμε θα με τα όρους. Βγάλω αυτά. Μα τι τρομάζετε τον ελληνικό λαό, το φοβίζετε για να, του πείτε, για να του πείτε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Να σας πω και εγώ 100%. Να μου απαντήσετε σε αυτό που σας λέω, αλλά αφού ακούσατε. Σας απαντώ απολύτως. Μόνο σας είπατε ότι δεν μπαίνουν στο έλλειμμα. Μισό λεπτό. Πάμε λοιπόν στο συγκεκριμένο επιχείρημά μου για να δείτε ότι δεν μου απαντάτε. Εγώ για τα 45 δις που λέτε για τα χρεολύσια. Έρχεται λοιπόν ένα ομόλογο αύριο το πρωί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για παράδειγμα, για να μην πω ενός ιδιώτη, το οποίο πρέπει να πληρωθεί. Αυτό, μέσα σε αυτό που πρέπει να πληρωθεί έχουμε χρεολύσια και τόκους, έτσι δεν είναι. Κυρία Λεβρά, έχω άδικο σε αυτό, με συγχωρείτε. Ναι, πολύ άδικο. Να σας πω, δεν είναι δύσκολο. Να σας πω κάτι τώρα εδώ πέρα. Ένα λεπτό. Είναι έτσι. Για το ομόλογο. Λοιπόν. Προχθές πληρώσαμε το ομόλογο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να ξεκαθαρίσουμε το 3,2, θέμα. Με συγχωρείτε, σας ξεκαθαρίζω. 3,2 δις επληρώθη το ομόλογο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι περιείχε τα 3,2 δις. Που έληξε. Που έληξε. Είχε, λοιπόν, ήταν χρεολύσιο ακούστε, και τόκος. Ακούστε λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Αυτό το ομόλογο το αγόρασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υποτίθεται για να στηρίξει σωστά. Την αγορά. Την ελληνική συμφωνούμε αγορά, το ελληνικό κράτος, στο 70%. Και εμείς το εξοφλήσαμε στο 100%. Mm-hmm. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έβγαλε, κερδοσκόπησε, λίστεψε το ελληνικό δημόσιο. Αυτή η οποία πρέπει με να στηρίξει. Με τη διαφορά ότι έχει πει μας λίστεψε στο κούρεμα, ένα, στο κούρεμα είπε ναι, και, ακούστε, τα έδωσε τα, ακούστε, και τα έδωσε μας, τα κέρδη μας λίστεψε, αυτά λοιπόν, με ένα, μας λίστεψε με ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, όταν τρέχουμε για αυτό το πακέτο, ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Και δεν τόλμησε αυτή η κυβέρνηση να πει, να ζητήσει. Να το θέσει το θέμα και να πει, κύριοι, με συγχωρείτε, μην ληστεύετε, μην κερδοσκοπείτε με τα ομόλογα της Ελλάδας. Επιστρέψε μας. Όταν έγινε το κούρεμα, τα επέστρεψε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτά τα ληστικά τα οποία δεν επέστρεψε στο κούρεμα. Τίποτα δεν επέστρεψε. Μα με συγχωρείτε, δεν είναι ακριβές αυτό. Λοιπόν, αντί να μας το επιστρέψει, λοιπόν, ούτε καν το ζητήσατε. Δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε, δεν θέλετε να ακούσετε τα λεφτά του ελληνικού κράτους. Όταν μιλάτε και δύο μας δεν ακούγεστε. Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, μα εγώ τι να κάνω. Δεν θέλει να ακούσετε. Δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Όταν μιλάτε και δύο μαζί. Ακούστε, για να μην μιλάμε και δύο μαζί, ακούστε. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ, λοιπόν, από τα 3,2 ήταν ληστεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ζητήσαμε, το θέσαμε στη Βουλή και είπαμε από την κυβέρνηση, κοιτάξτε κύριε της κυβέρνησης, ζητήστε τα. Πείτε ότι δεν είναι δυνατόν από ένα χρεοκοπημένο στην ουσία κράτος να πηγαίνετε και να κερδοσκοπείτε. Ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μάλιστα, που είστε θεματοφύλακας αυτή την ώρα της σταθερότητας στην Ευρωζώνη. Και να το επιστρέψετε. Όχι.
Δεν το ζητήσανε καν. Και ξέρετε που θα πάει αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά πάνε στη Γερμανία. Γιατί ξέρετε ζητήσαν. Γιατί πάνε στη Γερμανία. Γιατί, γιατί από τα έκτακτα κέρδη αυτά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το μεγαλύτερο μέρισμα το έχει η Γερμανία. Η Γερμανία δηλαδή κερδίζει. Συμφωνεί. Τι πρόβλημα είχαν να μην το ζητήσουν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το επόμενο διάστημα θα λήξουν ομόλογα της τάξης των περίπου 30 δις. Αλλά και αν χάσανε τα λεφτά τους και γραφαζάνε από το κούρεμα, κάποιοι άλλοι που είχαν αγοράσει ομόλογα. Τέτοιου χαρακτήρα, άκουμα και γιατί είναι σοβαρό, 30 δισεκατομμύρια ομόλογα θα λήξουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τέτοιου χαρακτήρα. Ξέρετε, αν εμείς δεν μας ληστεύανε ότι θα είχαμε δύο πακέτα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δύο πακέτα θα είχαμε αυτά που παίρνουμε. Να που πάνε τα λεφτά. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω. Πρώτον, δεν είναι ακριβές ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν επέστρεψε αυτά τα οποία έβγαλε από αυτή τη διαδικασία αγοραπολισίας ομολόγων. Δεν έχει συμφωνηθεί όμως, για να είμαι απόλυτα ακριβής, μετά το κούρεμα, και μέσα σε αυτό το μετά το κούρεμα είναι και τα 3,2 δις το ομόλογο, τι θα γίνει. Είναι κάτι το οποίο ζητάει η Ελλάδα και ζητάνε και άλλες κυβερνήσεις. Δεν δέχεται κούρεμα η Ευρωπαϊκή. Το δεύτερο λοιπόν, το οποίο όμως έμεινε στον αέρα, είναι ότι η Ελλάδα έχει δανειακές ανάγκες 45 δισεκατομμύρια. Είπε προηγούμενο ο κ. Λαφαζάνης ότι είναι χρεολύσια και τόκι. Χρεολύσια και τόκι όμως. Αυτή τη στιγμή που δεν μας δανείζει κανένας, δεν τα έχουμε να τα πληρώσουμε. Τα 45 δις λοιπόν μπορεί να μην πηγαίνουν στο δημόσιο έλλειμμα, αλλά τα χρειαζόμαστε για να μην χρεοκοπήσει η χώρα και έχει τη συνέπεια. Μα ο κύριος Λαφαζάνης ουσιαστικά λέει αυτό ότι, λοιπόν δεν ότι δεν αντιδρούμε σε αυτές τις αξιώσεις και τις απαιτήσεις. Ότι έπρεπε να βάλουμε βέτο. Ότι δεν συμφέρει την Ευρώπη είναι να βγούμε έξω και έπρεπε πληρώνουμε, να, θα πάρουμε κυρία το ρίσκο. Είναι απλό, κυρία Λεβρά. Αυτό που λέει ο κύριος. Δεν μας δίνουν τα λεφτά, δεν θα πληρωθούν αυτοί. Λίγο δεν έχω μιλήσει. Δεν έχω μιλήσει. Η απάντησή μου είναι ότι αυτό σημαίνει ότι πάω στην κυρία Μέρκελ και της λέω, ξέρεις, σε εκβιάζω και πες μου τι θα κάνεις. Δεν μπορεί να με βγάλεις. Τι φαντάζεται κανένας. Ότι η κυρία Μέρκελ και ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός θα πει οποιοσδήποτε πρωθυπουργός θα δεχόταν κάτι τέτοιο. Καλά, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτό. Να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Λευρά, συγγνώμη, Μάικ, επειδή είμαστε κύριε Λευρά. Κύριε Λευρά, εμείς θα πούμε το συμφέρον. Κάτι πολύ γρήγορο. Διαρροές θα υπάρχουν από εσάς, κύριε Λευρά, από το ΠΑΣΟΚ. Πολύ γρήγορα, πιστεύετε. Δεν μπορώ να το. Τι εκτιμάτε. Δεν έχω εικόνα. Ελπίζω ότι θα υπάρξει λογική στην αντιμετώπιση μιας μεγάλης εθνικής ανάγκης. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Ταβέρη, για την ψηφοφορία, πώς θα εξελιχθεί, θα περάσουν τα μέτρα, θα περάσουν τα μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν κάποιες διαρροές. Θα υπάρξουν κάποιες διαρροές από τα κόμματα, από την Τρόικα την εσωτερική, θα υπάρξουν κάποιες διαρροές, αλλά η εκτίμηση είναι ότι θα περάσουν τα μέτρα. Το θέμα δεν είναι αν περάσουν τα μέτρα. Το θέμα είναι αν μπορεί να θα σηκώσει η ελληνική κοινωνία τα μέτρα. Και το θέμα, επιτρέψτε μου να πω, ότι σε επίπεδο Ευρώπης, γιατί έτσι πρέπει να το βλέπουμε, είναι κυρίως πολιτικό, δεν είναι οικονομικό. Τα χρήματα που έλεγε ο κ. Παπανδρέου υπάρχουν. Υπάρχει μια τεράστια δυσλειτουργία και στην Ευρώπη και σε όλη τη Δύση με τα υπερκέρδη των τραπεζών. Εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα... Πού υπάρχουν τα χρήματα. Εάν, αφού υπάρχουν αυτοί που δανείζουν, αν δεν υπάρχουν. Βεβαίως. Ποιοι δανείζουν. Δεν υπάρχουν οι φούσκες. Εάν η πολιτική εξουσία είχε τα κλειδιά. Η Αμερική όμως. Συγγνώμη, να σας πω. Αφήστε με να τελειώσω το συλλογισμό. Όταν υπάρχουν δανειστές και δανειζόμενοι, σημαίνει ότι αν υπάρχει μια πραγματική λαϊκή εξουσία, η οποία να θέλει να φέρει μια ισορροπία στο σύστημα, θα φορολογήσει περισσότερο αυτούς που έχουν και δανείζουν. Είναι θέμα απλής λογικής. Εδώ δηλαδή ποιους θα φορολογήσουμε. Πού. Εδώ. Στην Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα είναι γεγονός ότι η Τρόικα που είναι μέχρι στιγμής έχει ακουμπήσει τη μεσαία τάξη και κάτω. Αυτούς που φοροδιαφεύγουν, αυτούς που έχουν τα λεφτά έξω. Και σήμερα πήγε λέει, α, έχουμε το CD, η Ευρώπη δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Είναι όπως γίνεται με την Αραβική Άνοιξη. Τρέχουν οι άνθρωποι, οι νέες εξουσίες και ζητάνε από την Ευρώπη, έτσι μας λέγανε στο συνέδριο που υπήρχε στην Κύπρο, λέει τα λεφτά τα κλέψε ο Μουμπάρακ, τα κλέψε και ο άλλος. Ναι, αλλά στην Ευρώπη υπάρχουν οι κλεπταποδόχοι. Δηλαδή η υποκρισία... Ναι, να τα βρούμε αυτά. Θα σας πω. Το θέμα τώρα το καυτό όχι, είναι άμεσο. Με συγχωρείτε. Θα πούμε τώρα τι το γεννάει το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα γεννιέται από ένα, γεννήθηκε από ένα σύστημα, το πολιτικό, που παίζονταν πίσω από την κουρτίνα, ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, η οποία
έφτασε τη χώρα εδώ που έφτασε. Δεν υπήρχε κοινοβουλευτικός έλεγχος καθόλου. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό είναι ένα... δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι έπρεπε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται. Άμα δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος, δεν υπάρχει βουλή. Δεν το ξέρετε εσείς. Αυτή την περίοδο από τις εκλογές και μετά. Θα σας πω. Μετά τη μεταπολίτευση. 1974 μέχρι τώρα. Ο αρχηγός σας ήταν βουλευτής. Αφήστε να σας πω. Αφήστε να σας πω. Όταν υπάρχει έλεγχος, σημαίνει ότι φέρνει κάποιο αποτέλεσμα. Έχουν γίνει 40.000 επερωτήσεις και έχουν γίνει και 20 εξεταστικές επιτροπές. Αυτό είναι αποτελεσματικότητα. Κοιτάξτε, όταν λέμε έλεγχο, πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.